Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στον οδικό χάρτη για την πλήρη άρση των Capital Controls έχουν ήδη καταρτήσει η ελληνική κυβέρνηση και θεσμοί. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Πράγματι, ακόμα κι αν οι οίκοι αξιολόγησης τοποθετούν την πλήρη άρση των Capital Controls προς τα τέλη του επόμενου έτους, το 2019, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους θεσμούς, έχουν ήδη καταρτήσει, όπως είπες και εσύ, τον οδικό χάρτη για την έξοδο από τα Capital Controls. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μπορεί να είναι ορατή και όχι τόσο μακρινή η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια διαδικασία δύσκολη και που απαιτεί ένα βήμα-βήμα και που απαιτεί ένα συγκεκριμένο ευνοϊκό περιβάλλον τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις ελληνικές τράπεζες για να μπορεί να υλοποιηθεί. Ο οδικός χάρτης, όπως προείπαμε, περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα για το πώς θα μπορεί να επιτευχθεί η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, τα οποία συνοψίζονται στα εξής. Η εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες θα πρέπει να αρχίσει να ανακτάται. Θα πάρει χρόνο βεβαίως. Οι καταθέσεις θα πρέπει να εδραιώνεται η επιστροφή και να παγιώνεται η επιστροφή των καταθέσεων προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την επάνωδό τους στις αγορές. Το ίδιο και η ελληνική οικονομία θα πρέπει να θωρακίσει ότι έχει επιστρέψει στις χρηματαγορές για να σταθεί μόνη της στα πόδια της και να δανείζεται από τις αγορές μακριά από προγράμματα στήριξης. Και θα πρέπει όλοι μας βέβαια να αισθανόμαστε ασφαλείς ότι ακριβώς. Όλα έχουν τελειώσει. Ακριβώς. Μερικά ακόμα βήματα που προϋποθέτουν αυτό το οποίο προείπες και εσύ είναι η διασφάλιση από πλευράς κυβέρνησης μιας σχετικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο σύστημα. Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί, να επιβεβαιώνεται διαρκώς η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ενώ ακόμα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την πλευρά των τραπεζών θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες τόσο επιστροφής τους στην κερδοφορία, αλλά και στην κατεύθυνση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του μεγάλου αγκαθιού αυτή τη στιγμή που ταλανίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ενδεικτική είναι και η σημερινή παρέμβαση του κεντρικού διοικητή της χώρας, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας, με συνέντευξή του στους Financial Times, προειδοποιεί πάνω κάτω για όλα όσα προείπαμε. Ο κύριος Τουρνάρας προειδοποιεί ότι η Ελλάδα μετά την έξοδό της από το μνημόνιο, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα στις 20 Αυγούστου δεν θα πρέπει να σταματήσει τις μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτό θα το εκλάβουν ως πισωγύρισμα οι επενδυτές. Χαρακτηριστική είναι η φράση του κυρίου Στουρνάρα να λέει ότι ή θα κάνετε μεταρρυθμίσεις ή θα χαθούν οι επενδύσεις. Επίσης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προειδοποιεί, στέλνει μήνυμα και προς την κυβέρνηση ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να περάσει σε μια νέα εποχή διδασκόμενη από τα λάθη της. Ο κύριος Στουρνάρας στέλνει μήνυμα και προς τις τράπεζες, πολλαπλά τα μηνύματα του διοικητή μέσω της συνέντευξής του στους Financial Times, στέλνει μήνυμα προς τις τράπεζες ότι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και να ασκήσουν τις πιέσεις προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ώστε να συμμορφωθούν.